Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα αυτά που έχω συγκρατήσει. Καταρχάς, τι κάνει η Συμφωνία των Πρεσπών που φαίνεται ότι δεν το παίρνει κανένας υπόψη του? Αναβαθμίζει τη χώρα, το ρόλο της στο παγκόσμιο γίγνεσθε και της δίνει ισχυρό γεωστρατηγικό ρόλο. Κάποιοι φαίνεται δεν ενδιαφέρονται να αναβαθμιστεί η χώρα μας. Δεύτερον, συμβάλλει στην ασφάλεια της περιοχής. Και τρίτο, προωθεί μια θετική ατζέντα για την περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα της Συμφωνίας για τις Πρέσπες αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στις κοινωνίες, τις οικονομίες, τα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής των δύο κρατών. Δεν τα παίρνουν όλα αυτά υπόψη τους, διότι φοβούνται. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι θα φτάσει, λέει, μέχρι το Αιγαίο η Φύρο. Και λέω, τόσο φοβητσιάριδες είναι. Η Βόρεια Μακεδονία έχει σε ισχύ αμυντική μόλις το 1,8% της Ελλάδος. Αν με 1,8% ισχύ μας πάρουν παραμάγαζα, τι να σας πω. Έχει μόνο το 6% του ΑΕΠ της Ελλάδος και το 1,8% του πραγματικού πληθυσμού. Γιατί αυτός ο φόβος, θα σας απαντήσω με τον Μιχάλη Παπακοσταντίνου. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πολιτικοί που έχουμε, κάνοντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία, έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται από τον νόμο την πατρίδα μας και παριστάνουν ως να η επιβίωσή της να οφείλεται σε αυτούς. Τι κάνουμε, λέει ο Παπακοσταντίνου, υπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε να φοβάται ο κόσμος και εμείς να παριστάνουμε τους σωτήρες του. Αυτή την δουλειά κάνετε όλη την ώρα. Να εκφοβίζετε τον κόσμο ότι έρχονται τα στρομερά, τα στραβά και τα αναπανάλητα. Δεύτερον, πέρα τα γεωστρατηγικά και ούτω καθεξής, ξέρετε από τι κινδυνεύει ο βοράς της Ελλάδας? Κινδυνεύει να μετατραπεί η Φύρο, Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία σε κομμάτι μιας δαγκάνας κάβουρα που να προσπαθεί να μας περικυκλώσει από τα Ανατολάς και από το Βορρά. Σας πειράζει να μην αφήσουμε να επηρεάζει άλλο η Τουρκία αυτή την περιοχή? Και τι άλλο? Διαβάστε τι λένε οι Αλβανοί της Φύρο. Να κόψουμε τα φτερά του αναδιόμενου Ισλαμικού φονταμενταλισμού. Δεν σας νοιάζουν αυτά? Δεν σας ενδιαφέρουνε? Θέλετε να έχει μεγαλύτερη επιρροή η Τουρκία για να παριστάνετε ότι είστε πατριώτες? Και επίσης, τελειώσαμε με τον αλυτρωτισμό. Τι ζήταγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας? Να μην βάζουν ζήτημα μειονότητας. Τέλειωσε με τη συνταγματική αλλαγή. Το άρθρο 49 είναι αντίστοιχο του άρθρου 118. Να μην διεκδικούν σύνορα. Ολόκληρο κεφάλαιο έχει για την αναγνώριση των συνόρων. Και να μην έχουν σύμβολα εις βάρος μας. Τέλειωσαν κι αυτά. Τι έγινε λοιπόν? Δέχτηκαν το διεθνές δίκαιο. Σας ενοχλεί αυτό? Και απαντάνε μερικοί. Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Κοτζιά, μου λένε, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Το έχετε ακούσει? Μία και μοναδική. Εγώ θα αφήσω δύο, τρία μάλλον. Ένα το αλφαβητάρι του μακεδονικού ζητήματος που το μοίρασε η Καθημερινή. Ούτε ο ριζοσπάσης, ούτε η Αυγή το μοίρασε η Καθημερινή. Δύο, οι συμφωνίες του Βουκουρεστίου. Και τρία, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος και ηγέτης, η πιο καταπληκτική δίτομη βιογραφία του. Τι λέγεται εκεί? Λέγεται αυτό το ιστορικό που έπρεπε να το ξέρετε όλοι σας, όταν λέτε μία είναι και μοναδική ελληνική Μακεδονία. Ότι χάρη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, πήραμε τη Μακεδονία μας. Πήραμε την Καβάλα μας. Και πώς τα πήραμε? Τα πήραμε ενάντια στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, που υπό την επίδραση της Ρωσίας πέρασε όλο το κομμάτι αυτό που ονομαζόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Μακεδονία, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος στην Ελλάδα, αυτή είναι η Μακεδονία μας, που συμπίπτει με την αρχαία ελληνική Μακεδονία γεωγραφικά, κράτησε ένα κομμάτι η Βουλγαρία που το ονομάζει Μακεδονία του Πυρή και πήρε ένα κομμάτι η Ιουγκοσλαβία, από την οποία ένα κομμάτι αργότερα, δηλαδή όταν έγινε η Ιουγκοσλαβία, πήρε το Μαυροβούνιο,
και από το Μαυροβούνιο κατέληξε ένα μικρό κομμάτι στην Αλβανία. Συζητάμε λοιπόν όχι για τη Μακεδονία της Αρχαιότητας, διότι τη Μακεδονία της Αρχαιότητας την πήραμε εμείς και στη συμφωνία αναγνωρίζεται ότι είναι αποκλειστικά ελληνική. Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά ελληνική. Ότι δεν έχουν καμία σχέση σαν λαός και σαν γλώσσα τους με την ελληνική κληρονομιά. Πήραμε όμως με τη συνθήκη του Βουκουρεστή το 1913 αυτό το κομμάτι που είναι ελληνική Μακεδονία. Και ρωτώ τώρα, αρνούνται οι φίλοι μας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης την αναγνώριση της συνθήκης του Βουκουρεστίου? Θέλουν να την αναθεωρήσουμε τη συνθήκη που μοίρασε στα τρία τη μακεδονική γεωγραφία, το Βιλεάτιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που πέρασε με τον Άγιο Στέφανο στη Βουλγαρία και με τους Βαλκανικούς πολέμους το πήραμε? Καλά έκανε ο Βενιζέλος ή είστε ακόμα στο στρατηγείο του Βασιλέως που αρνιότανε να αποδώσει τιμές και να αποδεχτεί το μεγάλο έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Βουκουρέστι? Αυτό είναι το ερώτημα. Δέχεστε το διεθνές δίκαιο ή παριστάνετε τους τουρκολάγνους που θέλετε να αναθεωρηθούν οι διεθνές συνθήκες και να μην ισχύουν? Θυμηθείτε, την Καβάλα μας και τη Μακεδονία μας την πήραμε από αυτή τη συνθήκη. Αλλά σε αυτή τη συνθήκη η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, όχι η ιστορία, όχι ο πολιτισμός, όχι η κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, μοιράστηκε με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτά που αφήνω. Και επειδή μερικοί μου λένε ότι είστε προδότες, το ακούω, μου το είπαν και κάποιοι βουλευτές από διάφορα κόμματα. Ακούστε να σας πω. Προδότες είναι αυτοί που παρέδωσαν στο βουλγάρικο φασισμό στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την Καβάλα πίσω που πήραμε με το 1913. Προδότες είναι αυτοί που συνεργάστηκαν με το γερμανικό φασισμό. Προδότες είναι αυτοί που παρέδωσαν την Κύπρο. Δεν θα μου μιλάει εμένα για ελληνική ακροδεξιά περί προδοσίας, όταν όπου μπορέσανε και όποτε είχαν επιρροή, κάναν προδοσίες πραγματικές και όχι μεταφυσικές. Αλλά και τι άλλο. Διαβάστε, εγώ σας συστήνω τις δηλώσεις του Αντώνη του Σαμαρά την ημέρα της αποπομπής του από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και λέει, φεύγω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και γιατί λέει, γιατί έχω διαφωνίες με τον Πρωθυπουργό. Και ποια είναι η βασική του διαφωνία? Εκείνο το βράδυ. Εύκολα να το βρείτε. Διότι λέει ο Πρωθυπουργός αποδέχονται, ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, αποδέχονται ότι αυτοί είναι Μακεδόνες και δεν βάζει ζήτημα για το χαρακτηρισμό τους ως ηθαγένεια ότι είναι Μακεδόνες. Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης το έβαλε πρώτος αυτό το ζήτημα, για να συνεννοούμαστε. Δεύτερον, τι άλλο. Σε μια συνέντευξή του ο ίδιος τότε που ήταν υποψήφιος για να γίνει Πρωθυπουργός, δήλωνε. Θα μπορούσε κανείς να διαπραγματευτεί ένα σύνθετο όνομα, είναι η μόνη φορά που το έχει πει, ως μια ακραία κόκκινη γραμμή. Αλλά θα έπρεπε να είναι έργα όμνης η συμφωνία με αλλαγή συντάγματος. Γι' αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Αυτή ήταν η μέγιστη κόκκινη γραμμή σας το 2008-2012. Έργα όμνης και συνταγματικές αλλαγές που δεν γίνουν ποτέ. Και γίνανε. Και τώρα που γίνανε, ανακαλύψατε ότι έχετε πρόβλημα με τη γλώσσα και την εθνότητα, την υπηκότητα. Ακούστε να σας πω. Στη Βόρεια Μακεδονία έγινε μια συνταγματική αλλαγή, η οποία ήταν συμφωνημένη και η οποία λέει ότι η υπηκότητα και η ηθαγένεια δεν είναι εθνότητα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και λίγος ευρωπαϊσμός. Ας τον θυμηθείτε λίγο επιτέλους. Ποιος είναι αυτός ο ευρωπαϊσμός? Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ελπίζω να το έχετε ακούσει. Μίλησε ποτέ κανείς, επειδή υπάρχει υπηκότητα, ηθαγένεια ευρωπαϊκή για ευρωπαϊκό έθνος αυτές τις μέρες? Τι σχέση? Ότι δεν ταυτίζονται οι λέξεις. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε και αυτό, κακώς σας δώσα ένα πολιτήριο σχολείου, διότι είναι της δημοτικής. Αλλά πάμε παρακάτω. Η γλώσσα. Δεν αντέχετε την αλήθεια και η μεμάθεια είναι κακό πράγμα, κύριε συνάδελφε. Είναι κακό πράγμα. Δεν ταυτίζεται η ηθαγένεια με την εθνότητα, το αποδεικνύει η συνταγματική αλλαγή
Στα Σκόπια το αποδεικνύει η ευρωπαϊκή ηθαγένεια στις Βρυξέλλες. Σε όποιο επίπεδο και αν πάτε, τοπικό, ενδιάμεσο ευρωπαϊκό, δεν βγαίνει. Εξάλλου στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει καν αυτή η έννοια της εθνότητας. Αλλά τι να σας κάνω, τόσα ξέρετε, τόσα νομίζετε. Νομίζετε ότι οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο είναι καλαμπουράκια. Για να περνάμε την ώρα μας. Δεν είναι έτσι. Και πάμε για τη γλώσσα. Στη γλώσσα, όπως είπε πολύ σωστά ο σύντροφος ο Γιάννης, το 77 το φάγατε αυτό το ζήτημα. Με κυβέρνηση Καραμαλή Κωνσταντίνου. Και γράφει το τηλεγράφημα της εποχής. Για τη γλώσσα θα πρέπει να λεχθεί ότι το 1977 έγινε στην Αθήνα η Διεθνή Συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα. Βλέπετε, αυτός γράφει τα γεγονότα ως διπλωμάτης. Δεν γράφει τον Παμπινιώτη που πάει να δικαιολογηθεί εκ των υστέρων. Τότε υπό την πίεση, ακούστε, τότε υπό την πίεση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, δεχθήκαμε ότι στην ενόχω χώρα υπάρχουν δύο γλώσσες με κυριλική γραφή, η σερβική και η ματσιντόνιαν. Μακεδονική. Το δεχθήκατε το 77. Το διαπραγματευτήκαμε, σαν χώρα έπρεπε να το διαπραγματευτούμε το 92-94 και δεν είχαμε ούτε αντιπρόσωπο στη διαπραγμάτευση του ΆΕΖΟ. Και για να πάμε στο πιο σημαντικό από τη γλώσσα, ποιος ενοχλείται από τη μακεδονική γλώσσα, πιο πολύ από όλους? Οι Βούλγαροι εθνικιστές. Αυτοί έχουν πραγματικά και πρακτικό πρόβλημα. Γιατί έχουν πραγματικά πρακτικό πρόβλημα? Διότι η συμφωνία που κάναμε τον Πρεσπών υπογραμμίζει ότι πρόκειται για σλαβική γλώσσα. Και αν είχα χρόνο θα σας έπαινα τόμους επί τόμου διαπραγμάτευσή σας που δέχεστε τη σλαβομακεδονική και να ονομαστεί Σλαβομακεδονία το πύρον, δηλαδή με τη Μακεδονία μέσα. Και αυτή τη γλώσσα που εμείς τι κάναμε, λέμε στο 7-4 της συμφωνίας ότι είναι γλώσσα νότιο-σλαβική. Γιατί να μας ενοχλεί εμάς που είναι νότιο-σλαβική γλώσσα και δεν έχει καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο? Ενοχλεί άλλους γειτονές μας. Και όχι γενικά τους γειτονές μας, τους ακροδεξιούς, τον κύριο Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, που λέει στο Ζάιφ σταματήστε να μιλάτε για μακεδονική γλώσσα. Και να σας θυμίσω κάτι από την ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν τον τίτλο Μακεδόνες, Σλαβομακεδόνες, Βόρειο-Μακεδόνες κλπ. Γιατί θέλαν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους Βούλγαρους και από τους Σέρβους. Δεν θέλαν να διαχωρίσουν από εμάς. Και τον Παύλο Μελά που αναφέρθηκε προηγούμενα κάποιος, πόσα κομμάτια των κειμένων του μιλάει αυτή τη γλώσσα. Δεν τους τη δώσαμε. Όμως τους είχε δοθεί από εσάς. Και τώρα παριστάνεται σαν άρχισε η ιστορία μόλις αυτή τη στιγμή, μόλις αυτό το τελευταίο καιρό. Να τελειώνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε πρόβλημα ηθαγένειας νομικά πολιτικά. Η γλώσσα είχε δοθεί 40 χρόνια πίσω και οι διπλωμάτες γράφανε και ο ΙΕ έχει υπογραμμίσει. Δεν αλλάζει αυτό. Και αυτό που αλλάξαμε εμείς και δεν το έχει σκεφτεί κανένας είναι να βάλουμε τη διευκρίνηση ότι πρόκειται για σλαβική γλώσσα και για Σλάβους. Η χώρα μας αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή και αντί να έχουμε τις βόρειες περιοχές εχθρούς μας και φίλους της Τουρκίας, θα τους έχουμε μαζί μας για να λύσουμε από κοινού όλα τα ζητήματα στην περιφέρειά μας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε όταν συζητάμε τη συμφωνία. Αυτά δικά σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Κοτζιά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το λόγο έχει ο κύριος Ελευθέριος